ΠΑΟΚ Τρίπολη. Βλέπω τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ στο μαγαζί, δυσαρεστημένοι, ανικανοποίητοι. Σαν να κάνεις σεξ με μια γυναίκα και να σου βγει ξινό, στραβό. Δηλαδή, τελειώνει την πράξη και λέει, αμά να πάω να φύγω. Ούτε να κάτσει να κάνει, θα μου πεις και καλό να είναι, σηκώνεσαι και φεύγεις, αλλά το ζητούμενο είναι ότι δεν πείθει ο ΠΑΟΚ και ότι δεν πείθει ο ΠΑΟΚ να δώσει θέαμα έχει να κάνει με τον κεντρικό του άξονα. Αυτό το αιώνιο πρόβλημα το οποίο δεν το λύνει εδώ και χρόνια. Θα ρίξει και το κάνει επίτηδες. Ξεκινάει 4-3-3 σφιχτό. Δεν ξεκινάει τον Μπίσεσβαρ, γιατί ο Μπίσεσβαρ, άμα δείτε σε πολλές φάσεις που θα αναλύσουμε τώρα, θα τον δείτε, είναι κολοκαθίστρα. Πέφτει, κάνει, σηκώνεται, δίνει μια πάσα, κάνει ένα σπριντ, πιάνει το πόδι, δείχνει στοιχεία παλεμαχισμού. Βρίσκεται στο στάδιο του παλέμαχου ποδοσφαιριστή. Εκεί με τον Βασιλάκο, τον Κούδα και τον Σαράφη, να πηγαίνει εκεί πέρα σε κάνα μάτς 5x5, να παίζει κάνα μάτς τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι ο άνθρωπος τώρα με αυτό το κορμί. Έχει τελειώσει. Μετά τον Άγιαξ, δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι παοξίδες. Ο Πέλκας δεκάρι, να τον βάζουν μόνο όταν είναι για να μαρκάρει, να γίνει τρίτο χαφ, αυτό το κάνει πολύ καλά. Και ο Πέλκας είναι αυτός ο οποίος, αν παίξει ο Πάοκ την αντεπίθεση, να το δείξουμε. Δείξουμε πώς φεύγει ο Πάοκ με τον Πέλκα στην κόντρα, στον χώρο, είναι πάρα πολύ καλός. Δηλαδή έχει ταχύτητα και μπορεί να μεταβεί με τον Μπέλκα από την άμυνα στην επίθεση σε πολύ ταχύτητα τους ρυθμούς. Το transition που λένε στο ποδόσφαιρο. Πώς το είπα, transition. Λοιπόν. Χαφ δεν είναι όμως, δεκάρι δεν είναι. Ο Πέλκας πρέπει να μπει στην τρύπα, στη γρήγορη επίθεση. Σπάνια ο Πέλκας θα σου κάνει γκολ σε αργή επίθεση. Σε ανοιχτή, σε κλειστή άμυνα. Καλός παίκτης, αλλά όχι αυτό που ζητάνε οι παοξίδες. Το πετάει αριστερά. Και βάζει το Μίσιτς, δεκάρι. Εκεί ήταν όλο το πρόβλημα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μίσιτς, άλλο να έρχεται από πίσω, διάδειξε στα μάτσα από πίσω πώς ερχόταν. Από πίσω, στα προηγούμενα μάτσα. Όταν είχε το μεγάλο χώρο, ερχόταν από την πίσω πλευρά, από την πίσω μεριά του γηπέδου και μακρινές μεταβιβάσεις και ωραία σούτερ από την περιοχή, ερχόταν σαν τα πατήματα της γάτας από πίσω σούτερ, ναι, έκανε. Ο Μίσιτς είναι να παίζει οχτάρι. Να έχει ένα καλό εξάρι, ο Μίσιτς είναι το οχτάρι σου και να έχει ένα μπεχταρά στο νούμερο 10. Εκεί κάνεις χαφ. Ο Πάοκ εκεί στερείται. Βάζει λοιπόν τον Αουγκούστο και τον Μαουρίσιο, δύο οχτάρια της κακιάς ώρας. Είναι σαν να πας στη Λαϊκή, να ψουνίσεις, μία και τέταρτο, μία και μισή, πετάνε τα ψάρια στα σκουπίδια, έρχονται οι γάτες με το κόκκινο και μαλώνουν ο κόκκινος με τις γάτες ποιος θα πάρει το ψάρι. Έτσι είναι ο Μίσιτς και ο Αγκούστο και ο Μαουρίσιο. Ριχών νερών ποδοσφαιριστές. Ο Μαουρίσιο δεν φτιάχνει. Δηλαδή, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, σαν να σπάσεις το γυαλί και πας με την κόλλα λόγκο, με καλύνι λόγκο, σπασμένο είναι όμως. Δηλαδή στη βιτρίνα, δηλαδή εδώ είναι γλατζουνισμένο να πούμε το όλο θέμα. Για τον Αγκούστο δεν λέω τίποτα, τα έχω πει από την αρχή. Αργός Βραζιλιάνος, ένα πόδι αριστερό δυνατό, θα το σουτάρει, μπάλα θα πάει 100 φορές out, τη μία θα πάει στο γάμα, θα περιμένουμε πότε θα πάει στο γάμα, θα βγει ο Κουλιανός με την παοξιδό παρέα για να μας πούνε ορίστε, Αγκούστο, γκολ, κουμπαράκι μου, γκολ. Λοιπόν, ο Μίτσης αδεκάρι κόλωσε στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα βέβαια όλοι κρατάνε μετά το 2-0 το τρίτο γκολ που κάνει την παλιά στο τρίτο τέρμα. Στο μεγάλο χώρο. Εντάξει. Αλλά εγώ το κοιτάω στην κλειστή την άμυνα. Για δείξε εμάς τώρα το Μίσιτς τι δυσκολία βρήκε στο πρώτο ημίχρονο και γενικότερα όταν το παιχνίδι είχε κλειστή την άμυνα και όχι ιδιαίτερα κλειστή. Τι γινόταν εκεί με το Βαλιέτε και το Φερνάντες στο χώρο του κέντρου. Τον κλείσανε. Ο Μίσιτς είναι για οχτάρι. Λοιπόν, και το αναλύουμε και σας το δείχνουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο πέναλτι, τα οποία είναι καθαρά υπέρ της Τρυπόλεως. Το ένα, να πούμε, είναι άτσαλο μαρκάρισμα του Αουγκούστο στον παίκτη της Τρίπολης, καθαρό πέναλτι. Άτσαλος, αρσούμπαλος, σαψάλης, στραβός. Ειδικά μες στην περιοχή αυτή, ένας είναι αυτός και ένας είναι ο Εσίτη. Αυτοί οι δύο στα μαρκαρίσματα είναι όσο τσαπατσούλης είμαι εγώ στα μάξι, μπορώ να πετάξω το κινητό κάτω από το παράθυρο,
να έχω τη μήνυα από πίσω και να ψάχνω το σκύλο. Μιλάμε για τέτοια τσαπατσουλιά να πω. Τσαπατσούλιδες. Τσαπατσούλιδες τα μαρκαρίσματα. Ο Αγκούστο και ο Εσίτη, δείξτε τον Εσίτη, ρε. Κάνα δύο μαρκαρίσματα αν μπορείς. Δείξτε τον. Από εκεί και πέρα ο Μάτος μισά ανεβάσματα. Ο Βιερίνια δείχνει ότι δεν επανήλθε πληρώς, αλλά ο Βιερίνια είναι προσωπικότητα. Δηλαδή η πάσα που δίνει στο πρώτο γκολ, αν ήταν εκεί ο Μαουρίσιο, ο Αγκούστο, ο Λιμιός, ο Πέλκας, ο Σφιντέλσκι, ο Βαρέλα, τέτοια πάσα δεν έκανε. Έχει αυτό το καλό ότι είναι πάνω στην πτώση του, είναι παίκτης με προσωπικότητα, πώς θα το κάνουν. Τώρα βέβαια και αυτού τα χρόνια περάσανε και σίγουρα τη νέα προετοιμασία δεν ξέρουμε τι Βιερίνια θα δούμε. Ούτε θα ξέρουμε τι Βιερίνια θα δούμε στα play-off. Ζίβκοβιτς. Παρά το γεγονός ότι δεν φταίει στον γκολ, ό,τι σέντρα έχει γίνει από εκεί δεν έχει κάνει έξοδο. Βιδωμένος κάτω από την εστία μέχρι τη μικρή περιοχή. Πρόβλημα. Αν το μονιμοποιήσουν και φάνε τον Πασχαλάκη, μεγάλο πρόβλημα. Άλλος γκολκίπερο, ένας άλλος ο άλλος. Μεγάλο πρόβλημα. Κολλημένος κάτω από τα δοκάρια, ούτε μία έξοδο, ούτε χαμηλά ούτε ψηλά. Πρόβλημα. Μεγάλο. Ο Σφιντεύσκι, δείτε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Πώς με το που πάει να γίνει η πάσα, έχει βρεθεί στα δεξιά της μεγάλης περιοχής, έχει προλάβει το στόπερ. Γι' αυτό βάζει και τα γκολ. Έχει την κίνηση στο σέκον του δευτερολέπτου, στα κλάβματα του δευτερολέπτου, να ξεμαρκαρίζεται. Ιδιαίτερα όπως παίζουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τη ζώνη, ο Σφιντεύσκι είναι ένα μαμούνι που θα σου κάνει αυτό το γκολ και το τσαπατσούλικο. Αυτό το γκολ και τον Τσαπατσούλικο. Αυτά. Και τον κόλ τη αντεπίθεση. Γιατί γρήγορο. Μην νομίζετε ότι ο Σφιντεύσκι. Για δείξω στην ταχύτητα. Σε αντεπιθέσει. Για δείξω σε αντεπιθέσει τον Σφιντεύσκι. Να δει τι ταχύ είναι. Δεν είναι ο Άκπομ μόνο γρήγορο. Εγώ μη σου πω ότι είναι ίση στην ταχύτητα. Απλά ο Άκπομ μπορεί να έχει μεγαλύτερο πέταγμα. Ο Άκπομ μπορεί να έχει το μεγαλύτερο πέταγμα. Και για να σα δείξω ότι ο Άκπομ δεν μπορεί. Μπορούμε να δείξουμε τον κόλ που βάζει στον Όφη. Εδώ στο 4-1 και ακυρώνεται. Πώς δηλαδή, την ώρα που να γίνει σέντρα, προσέξτε τον, δεν πάει να βάλει πλάτη τον αντίπαλο, παρά πηγαίνει πίσω από τον αντίπαλο, το στόπερ, και αναγκάζεται και τον κάνει φάουλ. Αυτή είναι η αρχή της κίνησης του σέντερ φορ, να ξεμαρκαριστεί. Μένει στατικός, μένει στάσιμος. Γι' αυτό δεν εξελίσσεται στο σκοράρισμα. Αυτά τα ολίγα. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.